τώρα, φίλοι μου, να συνεχίσουμε με μια σημαντική είδηση για την Ρόδο μας. Ξεκινούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι διαδικασίες για την κατασκευή του νέου δρόμου που θα συνδέει το αεροδρόμιο με την πόλη της Ρόδου. Πρόκειται για την μεσογειακή χάραξη, όπως λέει η ανακοίνωση, για την οποία η αναγκαιότητα συζητείται αρκετά χρόνια τώρα σε τοπικό επίπεδο και κατά καιρούς έχουν κινηθεί διαδικασίες για την υλοποίησή της, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, λοιπόν, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με χθεσινή απόφασή του, προχώρησε στην πρόσληψη τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα συνδράμει στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών για την ανάλυση κόστους-οφέλους, στη διεξαγωγή μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου και στην διενέργεια έρευνας προέλευσης-προορισμού. Η νέα οδική αρτηρία θα είναι μήκους 6,8 χιλιόμετρα περίπου, με διατομή 17 μέτρα, θα είναι δύο κλάδοι με νησίδα, με αντικειμενικό σκοπό να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του παραλιακού άξονα Ρόδου Καμήρου, που κατά κοινή ομολογία θεωρείται ιδιαίτερα βεβαρημένος με κυκλοφοριακό φορτίο. Και δεν είναι μόνο αυτό, φίλοι μου, γνωρίζουμε και στους δρόμους και στις οδούς της Ρόδου πόσα τροχαία, πόσα θανατηφόρα δυστυχήματα έχουμε κάθε χρόνο. Στην αναγκαιότητα του συγκεκριμένου έργου είχε αναφερθεί κατά το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου ο Υπουργός Υποδομών κ. Χρήστος Σπύρτζης, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι θα δημοπρατηθεί το συντομότερο δυνατόν, επειδή θεωρείται έργο προτεραιότητας για τις υποδομές του νησιού και όχι μόνο. Σκοπός του Υπουργείου, όπως αναφέρεται και στη χθεσινή απόφαση για την πρόσληψη του Τεχνικού Συμβούλου, είναι να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την οποία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις. Όπως έγινε γνωστό, για το έργο αυτό υπάρχει συνεννόηση και με το Δήμο Ρόδου. Και πρόσφατα, μάλιστα, ο ίδιος ο Δήμαρχος Ρόδου, ο κ. Φώτης Χατζηδιάκος, είχε συναντήσεις για το θέμα αυτό με υπηρεσιακούς παράγοντες στην Αθήνα. Μακάρι να προχωρήσει, θα είναι ένα έργο σημαντικότατο, ένα έργο πνοής και ανάπτυξης για την γειτονική μας, την όμορφη μας Ρόδο. Φίλοι μου, να σας ενημερώσω ότι σε επιπλέον 104 σχολεία της Ελλάδας θα επεκταθεί το πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Πρόκειται για δημοτικά σχολεία των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιωνίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Πελοποννήσου. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, φίλοι μου, να πούμε ότι έντονη κριτική άσκησε στην κυβέρνηση για την αδράνεια που επιδεικνύει εδώ και 4 χρόνια στο ζήτημα της ρύθμισης και της επίλυσης των κόκκινων δανείων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, ο τομεάρχης τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Δωδεκανήσου, ο κύριος Μάνος Κόνσολας, ο οποίος πρόσφατα το περασμένο Σάββατο είχε και την ομιλία του εδώ στην Κάλυμνο, και ήταν εισηγητής στο σχετικό νομοσχέδιο με το οποίο παρατείνεται κατά 2 μήνες η ισχύ του νόμου Κατσέλη. Πάμε να ακούσουμε. Συζητάμε σήμερα τη δίμηνη παράταση ισχύως του νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Είχαμε την ευκαιρία και συζητήσαμε και στην Βουλή, στο πλαίσιο της Κοινής Επιτροπής Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου, τα ζητήματα αυτά, αλλά όμως εκεί διαπιστώσατε ότι από πολλές εταιρείες της Βουλής, πέρα από το ότι χαρακτηρίσαμε ενδεχόμενα αναγκαία αυτή την παράταση, χαρακτηρίσαμε τη λογική των αυτοσχεδιασμών και καυτηριάσαμε άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση αυτοσχεδιάζει κυριολεκτικά στον παραπέντε σε τόσο πολύ σοβαρά ζητήματα. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να το έχει αποφύγει. Και θέλω να κάνω κάποια ερωτήματα, κυρία Αντιπρόεδρε. Γιατί εδώ και 4 χρόνια δεν διαμορφώσατε ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο που ρυθμίζει αυτά τα κόκκινα δάνεια? Γιατί ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας δεν το έχετε καταθέσει ακόμα στη Βουλή και ζητάτε τώρα παράταση μέχρι να φέρετε το σχέδιο? Γιατί δεν αντιλαμβάνεστε ότι όταν μεταθέτετε συνεχώς αυτά τα ζητήματα στο δυναικές ή στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, το μόνο που πετυχαίνετε είναι να καταλήγει τελικά σε πιο επώδυνες λύσεις για αυτούς τους οποίους έχει ανάγκη σήμερα να προστατεύσει η πολιτεία? Δεν σας έγινε το μάθημα από την δίθεν διαπραγμάτευση του 2015 και τώρα προχωράμε ξανά σε επώδυνο αχρίαστο ενδεχόμενα ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν θα προλάβουν οι άνθρωποι που χρειάζεται να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση στο επόμενο διάστημα, αφού δεν τους δόθηκε από την αρχή ένα κίνητρο να μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση? Ακούστε, ο κύριος Δραγασάκης πριν από λίγες μέρες μίλησε στην Επιτροπή που σας προανέφερα την ενδεχόμενη ανάγκη νέας ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Ή ο κύριος Αντιπρόεδρος
σκεφτόταν χωναχτά ότι έστελνε ένα μήνυμα, όπως στέλνει ο άλλο το κυβερνητικό σας εταίρος, ή κάτι άλλο απεργάζεται η κυβέρνηση. Είναι καλό να το ξεκαθαρίσουμε εδώ. Υπάρχει μια έμεση ομολογία της κυβέρνησης ότι έχει αποτύχει στην οικονομική πολιτική για να σκέφτεται το ενδεχόμενο της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Και παρακαλώ τον κύριο Αντιπρόεδρο την ώρα που πρέπει να τοποθετηθεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε καθυστερήσει σημαντικά. Και πολύ φοβάμαι ότι η διαπραγμάτευση που κάνετε με τους θεσμούς δεν προϊονίζει τίποτα θετικό για μια ορθολογική διαχείριση των κόκκινων δανείων, αλλά και κυρίως δεν προϊονίζει τη ρύθμιση της πρώτης κατοικίας, ενώ παράλληλα διαιωνίζεται η αβιβαιότητα στο τραπεζικό σύστημα, μάλιστα μετά από τέτοιες δηλώσεις του Αντιπροέδρου. Έχετε ενημερώσει είτε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής την Ολομέλεια για το σχέδιο στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης? Πιστικά επιχειρήματα δεν είδαμε στην επιτροπή να απαντά ο Αντιπρόεδρος ή Υπουργός ή ο εισηγητής. Εκτός αν έχετε ένα σχέδιο και περιμένετε να υπογράψετε ότι σας δώσουν οι θεσμοί και ούτως ή άλλως θα το πράξετε με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Κόνσουλας. Τώρα να πούμε ότι τις προτάσεις του για την πολιτισμική πολιτική στη Δωδεκάνησο ανέπτυξε ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, ο κύριος Δημήτρης Γάκης, στη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Περιφερειακή Πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία διεξήχθη η παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού, της Υπουργού μάλλον Πολιτισμού, κυρίας Μυρσίνης Ζορμπά, την 5η στις 7 του μήνα. Καταθέσαμε στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης μία τροπολογία για το άρθρο 101 που αφορά τις νησιωτικές περιοχές και ορεινές περιοχές. Εγκρίθηκε αυτή η πρότασή μας για την τροποποίηση του άρθρου 101. Θα συζητηθεί βέβαια στην Ολομέλεια της Βουλής και ελπίζουμε να έχει την ίδια τύχη. Προτείνεται μέσα από την πρόταση τη δικιά μας αλλά και την πρόταση του Αντώνη του Συρίγου συνολικά η αναθεώρηση της παραγράφου 4 του άρθρου 101 προς την κατεύθυνση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας της διοίκησης και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών, των νησιωτικών και ορεινών περιοχών. Δηλαδή, θέλουμε να εξειδικεύσουμε την ανάπτυξη σε τρεις κατευθύνσεις που είναι η κοινωνική ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη αλλά και η διοικητική ανάπτυξη. Είναι τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές, οι νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Ξεκινώντας την εισήγηση, θα μου επιτρέψετε να σας απασχολήσω για λίγα λεπτά. Το θέμα της πολιτισμικής πολιτικής στις ελληνικές περιφέρειες απασχολεί την Επιτροπή μας από την αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου. Δυναμικά, αναπτυξιακά και όχι μόνο στη λογική της καταγραφής και της παρουσίασης των τοπικών πολιτισμικών πόρων. Με στόχο την ανάδειξή τους, την προβολή τους και την ένταξη σε δίκτυα εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και της οικονομίας και τη συνέργεια του πολιτισμού με τον τουρισμό. Και τέτοιες ιδέες υπάρχουν πολλές, ιδιαίτερα στην νησιωτική Ελλάδα, που η γεωγραφική διασπορά των νησιών και η κοινή πολιτισμική τους παράδοση ευνοούν τις συνέργειες πολιτισμού, ψηφιακής οικονομίας και τουρισμού. Για παράδειγμα, στη Δωδεκάνησο, η διασύνδεση των θρησκευτικών μας μνημείων, μουσείων, χώρων λατρείας και μοναστηριών χρήζει άμεσης και ουσιαστικής στήριξης γιατί συνδυάζει την ιστορική πορεία του ελληνισμού στην περιοχή μας με σημαντικές κοινωνικές πολιτισμικές δραστηριότητες των νησιωτών σήμερα, καθώς και την αναπτυξιακή προοπτική της αξιοποίησής τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας στο μέλλον. Κύριοι συνάδελφοι, η τουριστική ανάπτυξη επιβάλλει, κατά την άποψή μου, την ολοκληρωμένη και ποιοτική αξιοποίηση και προβολή του πολιτισμικού πλούτου των περιφερειών μας. Ο πολιτισμός, σε όλες τις εκφάνσεις του, αποτελεί κομβικό παράγοντα για την περιφερειακή ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, μας δίνεται σήμερα μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουμε για τον περιφερειακό σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού και τις πολιτισμικές πολιτικές και παρεμβάσεις σε κάθε επίπεδο, τοπικό, περιφερειακό, που να αφορούν τις πολιτισμικές ανάγκες των πολιτών, με έμφαση στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές και κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα στους νέους, αλλά και για τις σύγχρονες προκλήσεις του πολιτισμού στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης και του συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου τουρισμού. Και αυτό γιατί, αν και γεωγραφικά η Ελλάδα είναι μια μικρή γωνιά της Μεσογείου, το πολιτισμικό της αποτύπωμα στον πλανήτη είναι σημαντικό και εμβληματικό.
Έτσι, οι δράσεις και τα έργα που υλοποιούνται σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μνημεία και κτίρια, αλλά και τα έργα πληροφορικής και ψηφιακής δικτύωσης που προωθούνται στην περιφέρεια, επιδεικνύουν την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση την πολιτιστική μας κληρονομιά και παράλληλα αναδεικνύουν τον πολυδιάστατο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το περιφερειακό πολιτισμικό σχεδιασμό, λοιπόν, θα πρέπει να δένει αρμονικά τόσο το ειδικό τοπικό πολιτισμικό απόθεμα, όσο και οι δράσεις που συνδέουν σε περιφερειακό επίπεδο κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και υποδομές, όπως μουσεία, διαδρομές κοινού ιστορικού, θρησκευτικού, πολιτισμικού ενδιαφέροντος και άλλα. Θεματικά έργα που αφορούν την κάθε πολύχρωμη περιφέρειά μας και γι' αυτό ακριβώς αυτός είναι και ο δικός μας ο ρόλος. Θέλουμε, μετά την εισήγηση της κυρίας Υπουργού, να ακούσουμε ιδέες και προτάσεις, εστιάζοντας στα συντηρητικά πλεονεκτήματα των περιφερειών που εκπροσωπεί ο καθένας από εμάς. Στο πνεύμα αυτό, θα ήθελα με την ευκαιρία να καταθέσω στην Επιτροπή επιγραμματικά ορισμένες προτάσεις για τη Δωδεκάνησο, για την οποία η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ταυτότητας των νησιών μας και παράλληλα ένα σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ποιοτικού πακέτου τουριστικής ανάπτυξης. Πρώτον, πρωτοβουλία για τη συγκρότηση ενός πολιτισμικού δικτύου τυχισμένων πόλεων στον Ευρωπαϊκό Νότο, όπως είναι με κορονίδα, θα έλεγα, τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, που θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα στην προώθηση του διαλόγου για την πολιτιστική συνεργασία και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου προς όφελος των επόμενων γενεών. Στην ΚΟ είναι απαραίτητο να προχωρήσουν τα έργα προστασίας και ανακατασκευής των εμβληματικών μνημιακών χώρων και κτηρίων του νησιού που έπαθαν ζημιά από το σεισμό. Είναι ουσιαστικό, και αυτό το λέω απευθυνόμενος στους αυτοδιοικητικούς φορείς και στους οργανισμούς τοπικής προβολής, τουριστικής προβολής και στις επιχειρήσεις του νησιού, να δράσουν όλοι μαζί συντονισμένα, έτσι ώστε η πολιτική στην περίπτωση αυτή να μην χωράει μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, αλλά να χρειάζεται συνένεση, να απαιτεί κάθε δυνατό διαθέσιμο πόρο που να στηθεί η πολιτιστική ΚΟΣ του 21ου αιώνα πάλι σωστά. Τρία, η ίδρυση του Εθνικού Μουσείου Γεωλογραφίας, ένα μεγάλο έλλειμμα της τέχνης στη χώρα μας, στη Ρόδο, στο όνομα του Βαγγέλη του Παυλίδη, του μεγάλου σκετσογράφου που χάσαμε. Τέσσερα, στήριξη στα αρχαιολογικά λαογραφικά μουσεία των μικρών νησιών, όπως είναι της Καλύμνου, με επέκταση του ωραρίου λειτουργίας για θετική συνέργεια με τουριστικές δράσεις σε περιόδους όπου δεν είναι περίοδοι αιχμής για τον τουρισμό. Είναι εν τέλει η δημιουργία ενός δικτύου αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και προορισμών της Δωδεκανήσου με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η νησιωτική πολιτισμική δικτύωση θα μετατρέψει τους διάσπαρτους στα νησιά χώρους πολιτισμού και λαογραφικής παράδοσης σε πόλους έλξης, θαυμασμού και σεβασμού, σε κόμβους καινοτομίας, ανάπτυξης και δημιουργίας. Βέβαια, το πιο εμβληματικό έργο για τη δικιά μας περιοχή, πιλότος για την πολιτισμική μας πολιτική στις επόμενες δεκαετίες, παραμένει η προστασία και ανάδειξη της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, ένα στοιχείο ταυτότητας της χώρας μας, μέσω της ενεργοποίησης της νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου της Ρόδου και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι μια πολυεπίπεδη και σύνθετη πολιτιστική κοινωνική ανάπτυξη που θα δώσει νέα όθηση στην αναπτυξιακή δυναμική του νησιού και παράλληλα θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της παλιάς πόλης. Και θα αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα στην πλούσια ιστορία του νησιού. Θα πάμε τώρα, φίλοι μου, να δούμε το ρεπορτάζ που έκανε σήμερα το πρωί η Νίκη Ρεΐση, η καλή συνάδελφος, και την ευχαριστούμε, με τον Δήμαρχο Καλύμνου, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μικέ Ρίγα, όπου ο Δήμαρχος ενημερώνει για την επιτροπή που πρόκειται να έλθει αύριο, ημέρα Σάββατο, από την Σχολή Διτών Μασαλίας, προκειμένου να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αναβαθμιστεί και η δική μας Σχολή Διτών. Πάμε να τον ακούσουμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, την άφιξη αύριο, Σαββάτο, της Επιτροπής του Διευθυντού, του Υποδιευθυντού και Γραμματιακής Υποστήριξης της Σχολής Διτών της Μασαλίας από τη Γαλλία, η γνωστή σχολή INPP, οι οποίοι έρχονται εδώ μετά από πρόσκληση του Δήμου
και του Υπουργείου Εμπορικής Συναυτιλίας, άρα θα έρθει και η Επιτροπή για αντίστοιχη του Υπουργείου Εμπορικής Συναυτιλίας, προκειμένου εδώ να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους πάνω στους οποίους θα σταθούμε για να προχωρήσουμε στην υπόθεση αναβάθμιση της σχολής ειδικών. Κάτι το οποίο επί σειρά ετών το λέγαμε, επί σειρά ετών το ακούμε, και όμως σήμερα τελικά αρχίζει και αυτό και γίνεται πράξη. Γιατί υπάρχει πλέον η Επιτροπή του Υπουργείου Εμπορικής Συναυτιλίας, η οποία ενδιαφέρεται άμεσα, της Επιτροπής προεδρεύει η κυρία Σαρλή Άννα, και βέβαια επισταθεί ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κύριος Νεκτάριος Σαντορίνος, ο οποίος θα είναι και αυτός εδώ την Δευτέρα, προκειμένου και εκείνος να συμμετέχει στις εργασίες ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Νομίζω ότι μετά την έγγραφη εισήγηση που θα έχουμε από την αντίστοιχη Επιτροπή της Γαλλίας, νομίζω ότι θα είναι έτοιμο το Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες αυτές τροπολογίες, νομοθετικές ή ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου πλέον να πάει στην άκρη ο παλιός κανονισμός λειτουργίας και να βρούμε ένα νέο μοντέλο πάνω στο οποίο θα πάει να σταθεί η σχολή ειδητών της Καλλίνου και να μπορέσει να προσφέρει αυτό το οποίο μπορεί να προσφέρει σε πολύ καλή κατάσταση και σε διαβαθμισμένα πλέον και αναβαθμισμένα πτυχία. Με τη σχολή μηχανικών για τη σχολή μηχανικών θα συζητήσετε καθόλου, κύριε Δήμαρχε? Είναι μια υπόσχεση την οποία έχει δώσει η κυβέρνηση, είναι μια υπόσχεση την οποία έχουμε δώσει εμείς ως Δημοτική Αρχή, και να ξέρετε είναι κάτι το οποίο το συζητάμε με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Θα είναι ένα και από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε την έγκριση πριν από τις εκλογές. Άλλωστε είναι και υπόσχεση και του ίδιου του Πρωθυπουργού, έτσι. Ακριβώς. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι δυνατότητες. Μπορεί να μην λειτουργήσει φέτος, αλλά μπορούμε, έχοντας πλέον την έγκριση για λειτουργία τμήματος μηχανικών, να έχουμε τον χρόνο μπροστά μας, να προετοιμαστούμε ότι θα στηθούν οι υποδομές από το 2020, να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και αυτό. Πράγματι, η Κάλλη μας θα αποκτήσει το όνομα, θα έχει και την έγκριση λίγο, λοιπόν, της ναυτικής εκπαίδευσης. Άρα κάποιος που θα θέλει να σπουδάσει ναυτιλιακά, θα λέει πού να πάω, θα πάω στην Κάλλη. Μάλιστα. Πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, φίλοι μου, να πάμε σε ένα δελτίο τύπου και σε μία ανακοίνωση. Το δελτίο τύπου είναι από την παράταξη Νέα Μέρα του κυρίου Στράτου Καρίκη. Να πάρουμε εμείς στα χέρια μας τη νέα αγορά και να την αξιοποιήσουμε μαζί με τοπικούς επιχειρηματίες. Μπορούμε, λέει η ανακοίνωση, και αναφέρεται βέβαια στο γνωστό θέμα με τη νέα αγορά και τις εξώσεις που έτσι είχε αποφασιστεί αρχικά να γίνουν στους καταστηματάρχες. Την πρότασή του λοιπόν για την ανάδειξη και αξιοποίηση της νέας αγοράς με τη δημιουργία ενός κλάστερ με τη συμμετοχή του Δήμου, της Περιφέρειας, του Επιμελητηρίου, τοπικών επιχειρηματιών και των σημερινών μισθωτών κατέθεσε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Μέρας για τη Ρόδο, κ. Στράτος Καρίκης. Υπογράμμισε ότι ζητήματα όπως αυτό δρομολογούνται στην αρχή και όχι στο τέλος της θητείας μιας δημοτικής αρχής. Είναι πολύ σημαντικό, λέει ο κ. Καρίκης, η ανάδειξη και η αξιοποίηση της νέας αγοράς να γίνει από εμάς. Η υπεραξία που θα δημιουργηθεί από την ανάπλαση του χώρου και τις νέες υποδομές να μείνει στη Ρόδο και όχι στα χέρια ξένων επιχειρηματικών συμφερόντων, υπογράμμισε ο κ. Καρίκης. Έκανε λόγο επίσης για την σύσταση μιας εταιρείας ειδικού σκοπού με τη συμμετοχή του Δήμου, της Περιφέρειας, του Επιμελητηρίου και επιχειρηματιών της Ρόδου. Το συνεργατικό αυτό σχήμα θα εκπονήσει επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης και σταδιακής αποκατάστασης των κτηριακών υποδομών, αλλά και ανάπλασης του χώρου της νέας αγοράς για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό αξιοποίησης. Το κλάστερ αυτό δεν θα έχει μόνο την δυνατότητα ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και σε τραπεζικό δανεισμό, λέει ο κύριος Καρίκης. Μία ανακοίνωση ακόμη, φίλοι μου. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σε συνεργασία με το πρώτο ΓΕΛΚΑ Λίμνου, διοργανώνει ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού. Η ημερίδα απευθύνεται σε μαθητές λυκείου, γονείς, εκπαιδευτικούς και είναι ανοιχτή στο κοινό. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30 μετά μεσημβρίας στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καλίμνου. Για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, ο κύριος Ποθητός Μαγκούλιας. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλοι μου, και στη συνέχεια θα έχουμε στο στούντιό μας τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την έτσι επίσημη πρώτη της παράταξής του που θα γίνει αύριο εδώ στην Κάλυμνο στο πνευματικό μας κέντρο. Πάμε σε διαφημίσεις.